Φίλες και φίλοι, γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο του LPTV. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής της Α κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας, όπου από τους τρεις πρωτοπόρους οι δύο συνέχισαν με νίκες, ενώ η χωριστή σκόνταψε στην Πέτρουσα. Πριν ξεκινήσουμε να δούμε αναλυτικά τα αποτελέσματα, θα σας θυμίσω για μια ακόμη φορά τη δυνατότητα που έχετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατήσετε και το καμπανάκι και για κάθε νέο βίντεο που θα ετοιμάζουμε θα έχετε τη δυνατότητα να το παρακολουθείτε άμεσα. Πάμε λοιπόν στα αποτελέσματα. 20η αγωνιστική στην Α κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δράμας. Τα αποτελέσματα. Ξηροπόταμος Νευροκόπη 2-0, Αλιστράτη Καλύφητος 2-0, Βόλακας Καλαμόνας 1-0, Πετρούσα Χωριστή 0-0 στο μοναδικό μάτς χωρίς γκολ, Καλαμπάκι Άγιος Αθανάσιος 1-3, Καλυβρίσια Βελόκηπη 2-3 και Προσοτσάνη Δοξάτο 5-0. Ρεπό στη σημερινή αγωνιστική είχε ο ΠΑΟΚ Νέας Αμισού. Ας δούμε όμως αναλυτικά τι συνέβη κάθε μάτς. Ξηροπόταμος Νευροκόπη 2-0, το πρώτο ημίχρονο τελείωσε χωρίς νικητή, 0-0 το αποτέλεσμα. Στο 58 ο Χάρης Καρασαβίδης πέτυχε το πρώτο γκολ για τον Μέγα Αλέξανδρο, έλυσε τα πόδια των συμπαικτών του και ακολούθησε στο 74 το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Αλέξη του Πάνου, το οποίο διαμόρφωσε το 2-0 και έδωσε τους 3 βαθμούς της νίκης στους γηπεδούχους. Αλιστράτη Καλύφητος 2-0. Το πιο γρήγορο γκολ της ημέρας σημειώθηκε στην Αλιστράτη. Το πέτυχε ο Σωτήρης Υψηλός. Στο δεύτερο μόλις λεπτό έγινε το 1-0 για τον Μακεδονικό. Στο 20 ο Κοκοτσάκης διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Η Καλύφητος που προβλημάτισε με την απόδοσή της. Βόλακας Καλαμόνας 1-0. 0-0 το πρώτο 45 λεπτό. Στην επανάληψη το χρυσό γκολ του μάτς για τον Βόλακα πέτυχε ο Γιάννης ο Σίγκος. Πετρούσα Χωριστή 0-0 όπως σας είπα. Στο μαδικό μάτς χωρίς γκολ, με κορυφαίο με MVP της αναμέτρησης τον τερματοφύλακα της χωριστής, Κιουμουρτζή. Καλαμπάκι Άγιος Αθανάσιος 1-3, 0-1 στο 25 με τον Νίκο Παπαδόπουλο. Στο 59 ο Παπαζότος πέτυχε το 0-2, στο 70 ο Αγγελόπουλος έδωσε και πάλι νέα τροπή στο μάτς μειώνοντας 1-2, για να φτάσουμε λίγο πριν το φινάλε, στο 90 ο Τουμαντζίδης ο Δημήτρης πέτυχε το τελικό 1-3, και με το γκολ αυτό κλείδωσε η νίκη για τον Άγιο Αθανάσιο. Το παιχνίδι φυσικά είχε την ιδιαιτερότητα ότι διεξήχθη μέσα στον Άγιο Αθανάσιο, καθώς το γήπεδο του Αγίου το χρησιμοποιεί από την αρχή του πρωταθλήματος το Καλαμπάκι σαν έδρα. Καλυβρίσια Βελόκηπη 2-3 στο πιο αμφίροπο μάτς της σημερινής ημέρας, άσο ημίχρονο 2 τελικό και εξηγώ. 1-0 στο 23 με εύστοχο χτύπημα απέναντι του Λάμπρου. 2-0 στο 30 με γκολ του Βασιλιάδη. 2-1 στο 43 με εύστοχο χτύπημα απέναντι του Πολυχρόνη Μουρατίδη. Στο 75 ο ίδιος παίκτης ισοφάρισε σε 2-2, για να φτάσουμε στο 86 ο Θάνος ο Κυσίδης πέτυχε το χρυσό γκολ για τους φιλοξενούμενους, διαμόρφωσε το τελικό Καλυβρίσια Βελόκηπη 2-3. Στην Προσοτσάνη είχαμε μια άνετη επικράτηση για τους πρωτοπόρους. Το Δοξάτο βρέθηκε σε μειονεκτική θέση στο 18 όταν καταλογίστηκε πέναλτι και αποβλήθηκε ταυτόχρονα ο Γιώργος ο Καραγιαννίδης. Το πέναλτι μετέτρεψε σε γκολ ο Κώστας Τσακμακίδης, έγινε το 1-0. Προσοτσάνη μπροστά στο σκορ, Δοξάτο με παίκτη λιγότερο. Αντιλαμβάνεστε ότι η διαφορά δυναμικότητας των δύο ομάδων έγινε ακόμη μεγαλύτερη. Με τη Σέντρα, ο Γουνατίδης πέτυχε το 2-0. Στο 45 ο ίδιος παίκτης διαμόρφωσε το 3-0, ήταν σκόρ ημιχρόνου. Στην επανάληψη ο Ματζιάρης στο 53 σημείωσε το 4-0, ενώ στο 68 ο Μάριο Τόπι διαμόρφωσε το τελικό 5-0. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αποστολή της Προσοτσάνης για πρώτη φορά συμμετείχε ο Δημήτρης Παράσχος, 15χρονος, 15 χρονών και 7 μηνών για την ακρίβεια, αναπληρωματικός τέρματοφύλακας για την ομάδα της Προσοτσάνης. Ας δούμε τώρα την βαθμολογία. Στην πρώτη θέση η Προσοτσάνη με 46 βαθμούς, ακολουθεί ο Βόλακας με 45, στην τρίτη θέση η ομάδα της Χωριστής με 41 βαθμούς. Στους 34 το Καλαμπάκι, από 32 βαθμούς έχουν ο ΠΑΟΚ Νέας Αμισού και ο Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου. Ο Νέας Αμισός που είχε σήμερα ρεπό. Η Αθλητική Ένωση Αμπελοκήπων και ο Μέγας Αλέξανδρος Ξεροποτάμου έχουν από 29 βαθμούς. Η Δόξα Πετρούσα στους 24, ο Άρης Καλαμόνα στους 21, ο Ακρίτας κάτω του Ευρωκοπίου στους 19, ο Εθνικός Αστέρας Καλυφίτου στους 18 και κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Από τη γραμμή του υποβιβασμού, το Δοξάτο με 13 βαθμούς, ο Μακεδονικός Αλιστράτης που σκαρφάλωσε παρόλα αυτά στους 9 και η Καλυβρίση έχει 5 βαθμούς. Ας δούμε την επόμενη αγωνιστική και κατόπιν τον πίνακα το σκόρ. Στην επόμενη αγωνιστική θα έχουμε τα μάτς Νευροκόπη Καλύφητος, 21η του πρωταθλήματος.
Καλαμόνας Ξηροπόταμος, Χωριστή Αλιστράτη, Άγιος Αθανάσιος Βόλακας, Νέα Μισός Πετρούσα, Αμπελόκηποι Καλαμπάκι, Δοξάτο Καλυβρίση, ενώ ρεπό θα έχει η Προσοτσάνη. Και για να δούμε ο Βόλακας που παίζει. Παίζει μέσα στον Άγιο Αθανάσιο με ένα διπλό, λοιπόν ο Βόλακας θα πιάσει κορυφή. Για να δούμε. Με και τον πίνακα των σκόρερς, όπου ο Σίγκος ο Γιάννης είχε 13 γκολ, σκόραρε σήμερα, έφτασε τα 14, προηγείται. Ακολουθεί ο Νίκος ο Παπαδόπουλος με 10, όσα και ο Μάριο Τόπι και ο Θεόφιλος ο Γουνατίδης. Για την, στα 9 γκολ είναι ο Στράτος ο Παρουτσής της Καλυφίτου. Ο Παπαδόπουλος ο Νίκος βέβαια είναι του Αγίου Αθανασίου, ο Μάριο Τόπι και ο Θεόφιλος ο Γουνατίδης είναι ποδοσφαιριστές της Προσοτσάνης. Αυτά και για τη σημερινή αγωνιστική. Πριν σας αποχαιρετήσω, να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά τη δυνατότητα που έχετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας, να πατήσετε και το καμπανάκι και για κάθε νέο βίντεο που θα ετοιμάζουμε θα έχετε τη δυνατότητα να ενημερώνεστε άμεσα. Να είστε όλοι καλά, γεια σας!